Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθα στο σημερινό μας βίντεο. Εδώ θα μιλήσουμε για το update 18.21 που έφερε και επίσημα το Fortnite Mers στο χάρτη. Έχουμε δύο ολοκένουργια trailers να εξετάσουμε, πάρα πολλά καινούργια items in-game, τεράστια τέρατα, νέα περιοχή, νέων όπλων, επέστρεψαν πάρα πολλά πράγματα από το περσινό Fortnite Mers, άρα οπωσδήποτε δεν πάτε πουθενά, εξετάζουμε μαζί τις αλλαγές. Πριν προχωρήσουμε, μια γραφούλα στο κανάλι αν είστε καινούργοι, ένα like στο βίντεο, ρίχνουμε και μια γρήγορη ματιά στο item shop, βλέπετε το feature tab με τον Gaff να επιστρέφει, Moxie και Brainstorm, έχουμε το Seekam Bundle και τον Daily Tab μας με την επιστροφή του Delirium. Από κάτω όλα τα DC items τα περνάμε έτσι τα γρήγορα και έχουμε και τα spooky offers μας. Τίποτα καινούριο σε αυτά τα tabs προς το παρόν, εννοείται θα έχουμε αύριο κάτι καινούριο σε Halloween skin, αλλά στα special offers and bundles έχουμε τον Drift Walker Pack, που είναι ο καινούριος μας Drift. Οι PC players θα το βρείτε εδώ στα special offers, ενώ οι PlayStation και Xbox players θα τα βρείτε στα store της κονσόλας, δηλαδή στο PlayStation Store. Από κάτω Fortnite Crew και έτσι τελειώνουμε το item shop της ημέρας. Αν πάρετε οτιδήποτε μάγκες μου από το σημερινό shop ή τον καινούριο Drift, μην μου ξεχάσετε πρώτα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, γιατί έτσι μπαίνετε και στα giveaways μας για 6.000 V-Bucks. Τελειώνει σε μία εβδομάδα τον giveaway, άρα είναι μια καλή ευκαιρία. Βάλτε κωδικών epic name στα comments και είστε έτοιμοι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι έγινε με το update μας σήμερα. Καταρχάς κάποιες μικροαλλαγές για το Halloween, έχουμε το Fortnite Mers λεωφορείο να επιστρέφει, μαζί με αυτόν έναν ολοκένουργιο lobby το οποίο μοιάζει έτσι με το OG Chapter 1 Halloween lobby θα έλεγα, και επίσης μαζί με αυτόν επέστρεψαν και τα zombies που πηδάνε μέσα από τους καλάθους που κρύβονται και σου κάνουν jump scares. Αυτά δεν είναι και στο competitive, απλά το σημειώνουμε. Τώρα πάμε να δούμε τα δύο μας trailers από το update. Έχουμε πρώτα το Fortnite Mers trailers, το οποίο δείχνει ας το πούμε το gameplay για το event. Έχουμε τα δύο μας skins που είναι η Μούμια και η Girl Scream Leader πάνω σε ένα φορτηγό και κατευθύνονται από ό,τι φαίνεται στο Pleasant Park που γίνεται χαμός. Έχουμε ένα μεγάλο party και εδώ βλέπουμε και το ολοκένουριο skin της Ariana Grande. Εκτός από αυτόν, νέα τέρατα εδώ, κάποια καινούρια skins. Έχουμε και την πρώτη μας ματιά στη Cube Town και στο νέο μας όπλο της Sideways Scythe. Και τέλος η Cube Queen. Αυτό είναι το εγώ μας Fortnite Mers trailer που μας δείχνει ότι θα έχουμε να πούμε μια συναυλία στο Pleasant Park και τέλος πάντων κάτι σαν party. Και τώρα βλέπετε και το δεύτερο Fortnite Mers trailer που είναι το story trailer, δείχνει την ιστορία της βασίλισσας του Κύβου και την επίθεση της στο χάρτη. Βλέπουμε την πεταλούδα από το Nexus event και το παλιό event του Κύβου και από ό,τι φαίνεται την κατέστρεψη της σκότωσε η Cube Queen. Και έτσι ξεκινάει ο πόλεμος για το χάρτη. Έχουμε όλα τα αυτά τα τέρατα, εμφανίζονται και τα τεράστια καινούργια τέρατα που είναι οι Caretakers και μαθαίνουμε και το επίσημο όνομα του Fortnite Mers. Είναι το Wrath of the Cube Queen. Και ξανά μία ακόμη ματιά πώς είναι το μυστικό μας skin, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε ακριβώς 9 μέρες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε όλες τις υπόλοιπες αλλαγές του Fortnite Mers και έχουμε καταρχάς ότι αυτόν τον Σαββατοκύριακο και το επόμενο θα έχουμε Power Leveling Event, δηλαδή θα δίνει extra XP ό,τι κάνετε στο Fortnite. Αν θέλετε να προχωρήσετε γρήγορα τον Battle Pass, παίξτε αυτόν τον Σαββατοκύριακο και το επόμενο. Θα είστε συνεχώς supercharged. Μετά έχουμε και τα καινούργια μας challenges για το Fortnite Mers. Μπήκαν σήμερα ώρα 4 το απόγευμα και έχουμε δύο κατηγορίες από challenges. Είναι τα Battle Royale και τα Horde Trash challenges και έχουν και διαφορετικά rewards. Πρώτα τα Battle Royale challenges τα βλέπετε εδώ. Έχουμε πρώτα να ολοκληρώσουμε έναν punch card της Ariana Grande, δηλαδή τις αποστολές της και παίρνετε το pickaxe. Μετά έχουμε τις αποστολές του Dark Jonesy, πάλι πρέπει να ολοκληρωθεί το punch card για το Cube Glider. Και στη συνέχεια πρέπει να κάνετε σύνολο 3 Fortnite Mers Quest για να πάρετε τα άλλα 3 rewards που είναι το spray, το loading screen και το contrail. Μετά έχουμε και το Horde Rush Mode το οποίο επέστρεψε σήμερα το απόγευμα ώρα 4 και έχει τα δικά του challenges, τα βλέπετε εδώ. Πρέπει να κάνετε 20 Horde Rush Quest για να πάρετε
αυτόν το emoticon, τον banner icon. Μετά έχουμε να κάνετε earn 2 εκατομμύρια team points για να πάρετε τον backbling σε horde trash mode και να κάνετε earn team score 400.000 για να πάρετε το spray. Αυτά είναι τα horde trash challenges και σημειώνουμε κιόλας ότι θα έχουμε έναν LTM τουρνουά στο horde trash το τέλος της εβδομάδας. Πολύ ενδιαφέρον ότι θα έχουμε τουρνουά που θα δίνει κιόλας in-game items, λέει, για τους καλύτερους παίχτες. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι τα rules και το φόρμα του συγκεκριμένου τουρνουά. Μόλις έχουμε παραπάνω πληροφορίες, σας ενημερώνω. Τώρα που κλείσαμε με τα challenges μας και το horde trash, πάμε να δούμε το καινούριο μας όπλο που είναι το Sideways Scythe. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το όπλο, είναι το πρώτο μας melee weapon στο Fortnite. Μετά εννοείται το Infinity Blade που έκατσε μόνο 2 μέρες και έφυγε και υπάρχει από Grizzon μέχρι Mythic. Το συγκεκριμένο όπλο το βρίσκεται από τα chest που είναι μέσα στο Sideways, όπου έχει δηλαδή Cube Monsters και βλέπετε εδώ τα στατιστικά. Κάνει damage από 40 στο σώμα μέχρι 46 το Sideways στο Mythic και επίσης έχει και διάφορες επιθέσεις. Μαζί με αυτόν, όποτε σκοτώσετε κάποιον με το Sideways Scythe, παίρνετε και Healthy Shield, δηλαδή έχει Siphon το συγκεκριμένο όπλο και αν δεν κάνω λάθος σου δίνει 40. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι Epic Games έβαλε επιτέλους έναν όπλο από κοντά για κοντινές μάχες. Δεν νομίζω είναι OP κάτι και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα glitch που σου κάνει fall damage όταν χρησιμοποιείς τον jump attack, άρα να είστε λίγο προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε μέχρι να το φτιάξουν. Μαζί με αυτόν στα pubs έχουμε το Sideways Scythe που μόλις το αναλύσαμε, έχουμε την επιστροφή της σκούπας της μάγισσας, επίσης τα candy buckets επέστρεψαν και αυτά που σου δίνουν καραμέλες για ζωή, τις βρίσκεται συνήθως στα σπίτια που είναι στολισμένα. Και επίσης έχουμε και το Pumpkin Launcher που είναι το OG RPG της κολοκύθας. Όλα αυτά επέστρεψαν στα pubs. Δεν νομίζω τίποτα από τα καινούργια πράγματα μπήκε στο competitive, άρα μην ανησυχείτε όσοι παίζετε σοβαρά το arena. Μετά έχουμε την καινούργια μας περιοχή, το Cube Town ή το Convergence όπως ονομάζεται, που βρίσκεται στο κέντρο του χάρτη. Είναι η περιοχή της Βασίλισσας του Κύβου που είδαμε και από το trailer και μπορείτε να την βρείτε κιόλας εκεί σαν boss, φαντάζομαι, σε κάποια φάση στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε μια σφαίρα πάνω από την πόλη. Και όλη η κατάσταση αυτή μου θυμίζει OG Polar Peak με τον Ice King που κάθονταν πάνω από την περιοχή αυτή και πρόσεχε, ας πούμε, το σπαθί και ετοίμαζε το live event που είδαμε μετά με τη χιονοθύελλα. Και από ό,τι φαίνεται αυτόν κάνει και η Cube Queen, μας προετοιμάζει για έναν event. Επειδή από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη περιοχή, το Cube Town, θα έχει διάφορα stages, αυτό μας λέει ο Hypex, θα αλλάζει δηλαδή, και μαζί με αυτόν θα κάνει spread το corruption σε όλον το χάρτη. Δηλαδή αυτόν το corrupted area, το πορτοκαλί με τους κύβους, θα καλύψει σε μια στιγμή όλον το χάρτη κατά τη διάρκεια του Fortnite Mares. Πολύ ενδιαφέρον περιοχή η συγκεκριμένη, φέρνει και ιστορία μαζί της, έχουμε τους κύβους, την Cube Queen, όλα αυτά που γίνονται, η μάχη για το νησί. Πάντως πρέπει να πω το Fortnite Mares έφερε αρκετές αλλαγές στο συγκεκριμένο update και εννοείται δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα μεγάλα μας τέρατα, τους Caretakers που είναι, ας το πούμε, οι φύλακες της Cube Queen. Είναι κάτι τεράστια τέρατα τα οποία εμφανίζονται από ό,τι φαίνεται τυχαία στο χάρτη και όταν εμφανιστούν δημιουργούν γύρω τους ένα μικρό Sideways και πρέπει να τους πολεμήσεις και αν καταφέρεις να τους νικήσεις σου δίνουν πάρα πολύ loot. Συνήθως δίνουν 5 με 6 χρυσά όπλα για να καταλάβετε και πιστεύω αξίζει όταν έχετε αυτά τα encounters, αυτές τις μάχες, να προσπαθείτε να τις κερδίζετε γιατί το loot που παίρνετε είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και μπορεί να σας στήσει όλον τον game. Φυσικά όμως πρώτα πρέπει να τα καταφέρετε γιατί είναι αρκετά δυνατός ο αντίπαλος και σπονάρει και μικρά τέρατα που τον βοηθάνε. Και τώρα που είδαμε όλες τις αλλαγές μάγκες, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα leaked skins. Έχουμε μόνο 2 καινούρια skins αυτή τη στιγμή στα files που είναι decrypted και είναι πρώτα η Ariana Grande που είναι η Spacefarer Ariana Grande
και ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι στο Pleasant Park, κάποια συναυλία ή κάτι, να μας προετοιμάζει τέλος πάντων η Epic μέσω του skin, να μας το κάνει tease. Και βλέπετε εδώ και το δεύτερο style του skin. Μαζί με αυτό μια ματιά στο secret skin μας, η Cube Queen μέσα στο locker, πώς θα είναι. Αρκετά ωραίο σκινάκι, λίγο το πρόσωπο μου τα χαλά εμένα, αλλά αλλιώς είναι ωραίο secret skin, έχει και ιστορία πίσω του. Και βλέπετε εδώ και κάποια άλλα cosmetics που είναι το backbling της Cube Queen και της Ariana Grande, αυτόν το γουρουνάκι σκελετός. Αυτά μάγκες μου είναι τα leaked skins μας, έχαμε και μια πρώτη ματιά στη μούμια στο trailer, δεν υπάρχει όμως ακόμα decrypted στο locker και έτσι σας αφήνω και για σήμερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να καλύψουμε, ξέρετε για όλες τις αλλαγές του update, σίγουρα θα έχουμε και πολλά leaks αύριο μεθαύριο και update την άλλη εβδομάδα, άρα μείνετε συντονισμένοι, like, share, subscribe οπωσδήποτε, πάντα support the creator στο item shop MT1993 κάτω παύλα 96 και εμείς αύριο θα τα πούμε με καινούρια στριμάκια και το βίντεο μας. Άρα μην πάτε πουθενά. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά.